παρουσιάζουμε τον συλλογικό τόμο «Γλώσσες, ταυτότητες και πολιτισμικές διαμεσολαβήσεις». Είναι ο Έλληνες, τον ευρωπαϊκό τύπο, 1850-1900, σε επιμέλεια της Γεωργίας Γκότση και της Δέσποινας Προβατά. Τόμος, ο οποίος εκδόθηκε στο Άμστερνταμ από το Νίκο Amsterdam University Press το 2021. Η παρουσίαση έγινε στο πλαίσιο του κολόκβιου νεοελληνικής και συντηρητικής φιλολογίας, του εργαστηρίου νεοελληνικής φιλολογίας, του Πανεπιστημίου Πατρών. Εδώ έχουμε το εξώφυλλο του βιβλίου. Ας πούμε δύο λόγια για τις πολιτισμικές μεταφορές. Με τον όρο πολιτισμική μεταφορά εννοούμε τη δυναμική των σημασιολογικών μετασχηματισμών που προκύπτουν από το πέρασμα ενός πολιτισμικού προϊόντος από ένα πλαίσιο αναφοράς σε ένα άλλο. Παρόμοιοι μετασχηματισμοί αφορούν τόσο διασκευασμένα ή μεταφρασμένα κείμενα, όσο και υλικά αντικείμενα, έργα τέχνης ή ακόμη και αρχαιολογικά ίχνη του παρελθόντος, αρχιτεκτονικά μοντέλα, των οποίων η μετατόπιση στο χώρο ή στον χρόνο τροποποιεί την αξία ή τη λειτουργία τους. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο νέος αυτός όρος αγκαλιάζει ένα πολύ ευρύτερο πεδίο από αυτό που παλιότερα στη συγκριτική φιλολογία ονομάζουμε πολιτισμικές ανταλλαγές. Ο όρος πολιτισμικές μεταφορές περιλαμβάνει βεβαίως την παρέμβαση φορέων, αγωγών μεταφοράς που μπορεί να είναι άτομα, ταξιδιώτες, περίγυτες, διδάσκαλοι, λόγοι, ασφαλώς μεταφραστές, αλλά και έμποροι, καλλιτέχνες, συλλέκτες έργων τέχνης ή αντικείμενα. Και αυτά μπορεί να γίνουν αγωγή πολιτισμικών μεταφορών ή καλλιτεχνικά προϊόντα. Πνευματικά αντικείμενα όπως τα βιβλία, η αλλογραφία, αλλά και καλλιτεχνικά όπως τα έργα τέχνης. Εύλογα, ο περιοδικός τύπος, οι εφημερίδες και τα περιοδικά έντυπα ήταν εξ αρχής από τη γένεσή τους ένας από τους πλέον δυναμικούς και συναρπαστικούς αγωγούς μεταφοράς νέων ιδεών, ειδήσεων, μετασχηματισμών και νοοτροπιών. Στην ομιλία μου θα σταθώ κυρίως στην εμπεριστατωμένη εισαγωγή του τόμου, όπου εντοπίζονται τα διακριτά στοιχεία που διαχωρίζουν το φιλελληνικό ρεύμα που ξεκινά από τους αρχαιολάτρες λογίους και καταλήγει στον ρομαντικό φιλελληνισμό, ο οποίος κορυφώνεται με την έκρηξη της Επανάστασης και ορισμένα εμβληματικά γεγονότα, όπως είναι ο αγώνας στο Μεσολόγγι και η έξοδος. Γεγονότα που συγκινούν πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνετε, το ευρωπαϊκό κοινό της εποχής και συντελούν πολύ στην καλή έκβαση του αγώνα. Ο Μπάιρον πεθαίνει εκεί στο Μεσολόγγι. Ο Σέλεϊ είχε αναφωνήσει νωρίτερα, στα 1822, «We are all Greeks», ενώ τρία χρόνια αργότερα, όταν βρισκόμαστε σε αυτή την αμφίροπη φάση του αγώνα, ο Benjamin Constant γράφει «La cause des Grecs est la nôtre, elle n'est pas perdue, car aucune cause n'est perdue quand elle a ses racines dans le cœur d'un peuple». Τον παλόμενο ενθουσιασμό των φιλελληνικών κομιτάτων, την ορμή των εθελοντών που είχαν συνταχθεί με τους επαναστάτες μετά τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους, ακολούθησε μια άλλη εποχή. Όπως εξηγούν οι εμπνεύστηροι και επιμελήτριες του τόμου, οι αγαπητές μου συνάδελφοι Ζέτα Γκότση και Δέσποινα Προβατά, το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα χαρακτηρίζεται από σημαντικές γεωπολιτικές συγκρούσεις. Η ιδεολογική έκφραση της μεγάλης ταύτης ιδέας, σύμφωνα με τη ρίση του Ιωάννη Πολέτη και του αλυτρωτισμού, οι νέες προσδοκίες από τη Ρωσία και ο κρημαϊκός πόλεμος εξασθενούν το παλαιό φιλελληνικό συνέστημα. Η χρονική περίοδος που εξετάζεται στα μελετήματα που συναπαρτίζουν τον τόμο, 1850-1900, ορίζεται από δύο οδυνηρούς πολέμους, τον Κρημαϊκό, 1853-1856, και τον Έλληνο-Τουρκικό, 1897, με τη γνωστή ταπεινωτική ήττα.
Σχετικά με την ελληνική πραγματικότητα και τις αντιφάσεις του αιώνα, χαίρομαι που γίνεται αναφορά στο ξυδερκές και κατά τη γνώμη μου παρεξηγημένο κείμενο του Edmond Abou La Grèce Contemporaine, που έγινε πλέον προσιτό στο ευρύτερο ελληνικό κοινό με τη μετάφραση της Αριστείας Κομνηνέλη «Η Ελλάδα του Όθωνα». Είναι ο τίτλος, με πρόλογο του Τάκη Θεοδωρόπουλου, εκδόσεις Μετέχνιο, Αθήνα, 2018. Θα μου επιτρέψετε να προβώσω ορισμένες σκέψεις. Ο Edmond Abou, με λαμπρές σπουδές στη Γαλλία, στέρεες φιλολογικές και αρχαιογνωστικές γνώσεις που αποτυπώνονται στο βιβλίο του, έρχεται στην Αθήνα με την ιδιότητα του εταίρου της Γαλλικής Σχολής στις αρχές του 1852. Διαμένει 2 χρόνια, περιηγείται τη χώρα, συντροφευμένος από τον αρχιτέκτονα Charles Garnier, τον μετέπειτα δημιουργό της όπερας του Παρισιού και τον ζωγράφο Alfred de Curzon. Παρατηρεί τη φύση με μεγάλη ευαισθησία και με εξαιρετική οξυδέρκεια τα φυλετικά χαρακτηριστικά, τις αρετές και τα πάθη των νεοελλήνων, τις συνθήκες διαβίωσης, όλες τις εκφάνσεις του πολιτικού και κοινωνικού βίου. Επιστρέφοντας στην πατρίδα του, δημοσιεύει το 1854 το έργο του La Grèce Contemporaine, το οποίο θα γνωρίσει το επόμενο έτος μια δεύτερη εμπλουτισμένη έκδοση. Λίγα χρόνια αργότερα θα δημοσιεύσει το μυθιστόρημα «Le Roi de Montagne», ο βασιλεύς των ωραίων, που θέτει επιτάπητο στο πρόβλημα της ληστείας των 19ου αιώνα. Το έργο του σκιάζεται συχνά από μια υποψία μη ελληνικής τάσης. Θα ήταν ωστόσο μεγάλο λάθος και ατόπιμα να συγκρίνουμε τη γραφίδα και τη ματιά του Abou με αυτή των Γάλλων ρομαντικών που επισκέπτονται την Ελλάδα, συνεπαρμένοι από το κλασικό ιδεώδες και δεν ενδιαφέρονται να γνωρίσουν την πραγματικότητα και την αληθινή ζωή. Ασφαλώς, δεν είναι ένας ενθουσιασμένος και μονοδιάστατος θαυμαστής της κλασικής αρχαιότητας, όπως ο Σατομπριόν, που επισκέφθηκε για 4 μόνο ημέρες τη μικρή Αθήνα του 1806, περνώντας μια ολόκληρη μέρα στην Ακρόπολη, μα ούτε και ένας Ρενό που θα απευθύνει εκεί επάνω την περίφημη προσευχή του Πριέρχου Λακροπόλ 1865, και βλέπετε είμαστε πια στο δεύτερο μισό του αιώνα που εξετάζει ο Τόμος. Ακράδαντη απόδειξη της επιβίωσης της αρχαιολατρίας και των μετασχηματισμών της. Στον 19ο αιώνα, οι Άγγλοι, Γάλλοι, Γερμανοί επισκέπτες κινούνται ανάμεσα σε 2 βασικούς άξονες, στην αναζήτηση της κλασικής αρχαιότητας και σε ένα είδος αισθητικού οριενταλισμού. Σε όλες όμως τις περιπτώσεις, η περιηγητική γραμματεία αποτελεί μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πηγή, μεταγραφή μέσα από τα μάτια του άλλου, ιδιότυπο τεκμήριο που αποτελεί ένα πολυπρισματικό κάτωπτρο. Ο ταξιδιώτης βιώνει τις αντιφάσεις της ανακάλυψης των ερειπίων που δεν τον απογοητεύουν ποτέ και συνάμα μιας διαφορετικής καθημερινότητας, πρωτόγονης και φτωχής που δεν είναι πάντοτε έτοιμος να αποδεχτεί, να παρατηρήσει και να ερμηνεύσει στις σωστές της διαστάσεις. Ήδη προς το τέλος του 18ου αιώνα διαμορφώνεται ένα ρεύμα στο πλαίσιο των Γάλλων ελληνιστών και θα λέγαμε ιδιαίτερα των ιδεολόγων Μιγιώτα Κεφαλαίο, των συνεχιστών των Γάλλων εγκυκλοπαιδιστών φιλοσόφων. Το ρεύμα αυτό επιδιώκει να συνειράσει την αρχαιολογική έρευνα με την προσεκτική μελέτη και τη βαθύτερη κατανόηση του σύγχρονου ελληνισμού σε ένα πνεύμα συγκριτισμού και σε συνάρτηση με την επιστημονική μελέτη του φυσικού χώρου, δηλαδή τη Φλωρίδα και την Πανίδα. Αυτό επιδιώκει τηρουμένων των αναλογιών ο Abou, που ζει για 2 ολόκληρα χρόνια στην Ελλάδα και άρα έχει όλο τον απαιτούμενο χρόνο για να εμβαθύνει σε όσα τον ενδιαφέρουν. Αναφέρεται στην ενελασσόμενη φύση, άλλοτε ξερή και άνυδρη, άλλοτε καταπράσινη, που τον μαγεύει, ας πούμε, ο Ευρώτας, το αρκαδικό τοπίο, στο κλίμα, στα ζεστά καλοκαίρια, αλλά και στον παγωμένο βοριά, το χειμωνιάτικο της Αττικής, στα φυλετικά χαρακτηριστικά των Ελλήνων, που, προσέξτε, του συγκρίνει με τους αρχαίους προγόνους τους, αντικρούοντας έμεσα, στεναρά εν τούτης, τις απόψεις του Θαλμεράη. Στην έμφυτη αγάπη τους,
των Ελλήνων για την ισότητα, την ελευθερία και τη ροπή τους στην αναρχία και την απειταρχία. Τα κεφάλαια του βιβλίου αποκαλύπτουν μεθοδικά αρκετές φορές με σαρκασμό και χιούμορ, αλλά πάντοτε με μεγάλη διαισθητικότητα όλες τις πτυχές της ζωής στην Ελλάδα του Όδωνα, συνθέτοντας ένα πολύτιμο τεκμήριο για τους μελετητές της εποχής και συνάμα ένα ευχάριστο ανάγνωσμα, αφού διανθίζονται με γεγονότα της μικροϊστορίας, βρίσκουμε παραδείγματος χάρη εκτενείς αναφορές σε πρόσωπα της τότε επικαιρότητας, όπως η κεντρική δούκισα της Πλεκεντίας, Duchesse de Plaisance. Η κοινωνική διαστρωμάτωση, η οικογένεια, το ζήτημα του αυτοχθονισμού και τεροχθονισμού, η ιδιωτική και η δημόσια σφαίρα, η ζωή στο παλάτι, οι περιγραφές των βασιλέων είναι ρεαλιστικές και διόλου ωρεοποιημένες. Η κοσμική ζωή, το θέατρο και ο παράδοξος τρόπος λειτουργίας του συνθέτουν αυτοτελείς άξονες αφήγησης. Ασφαλώς όμως, τα πλέον σημαντικά και πρόσφορα σε συγκρίσεις με το σήμερα τμήματα του βιβλίου αποτελούνται από τις ενδελεχείς παρατηρήσεις του για τη γεωργία και τους τρόπους ανάπτυξής της, τον εντυπωσιάζει το μέγεθος των ακαλλιέργητων γεών και η ανεξέλεγκτη καταστροφή της Φλωρίδας από τις πυρκαγιές. Μιλά για την ανεπάρκεια του οδικού δικτύου, για τον φυσικό πλούτο της χώρας που δεν αξιοποιείται σωστά και για τη δεινή οικονομική της κατάσταση. Πολύ ενδιαφέρον να παρουσιάζει το 7ο κεφάλαιο τα οικονομικά σχετικά με τη φορολογία αλλά και την κατάσταση διαρκούς χρεοκοπίας που ζει η Ελλάδα ήδη από τον 19ο αιώνα. Ένα επίσης σημαντικό στο φαινόμενο που αποκλείθηκε η Civilization du Journal. Ποια ήταν η αντίληψη για την Ελλάδα στην Ευρώπη κατά τα τέλη του 19ου αιώνα, όταν η έλξη του ρομαντικού φιλελληνισμού είχε εξασθενήσει. Θα υπάρχουν νέες κορυφώσεις ενδιαφέροντος, όπως το κριτικό ζήτημα, που θα οδηγήσουν στην αναζωπήρωση του φιλελληνισμού και στη δημιουργία φιλελληνικών κομιτάτων. Ας θυμίσουμε εδώ και τη στεναρή γραφίδα του Βικτόρ Ιγκό. Πολλά άλλα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα που αναφύονται στην Ήπειρο, στη Θεσσαλία, στη Μακεδονία, θα φέρουν τον ελληνικό χώρο στο προσκήνιο του ενδιαφέροντος. Αυτή είναι και η ευαίσθητη γραμμή εξάλλου που διαχωρίζει το περιοδικό έντυπο από το βιβλίο. Είναι πιο πρόσφορο στην καταγραφή της τρέχουσας επικαιρότητας και βεβαίως υπάρχει ένας ανοιχτός διάλογος που όσα συμβαίνουν καθημερινά. Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο που διατρέχει τον 19ο αιώνα, όπως και τον ευρωπαϊκό, είναι το ζωτικό ενδιαφέρον που προκαλεί αρχαιότητα, που υποχωρεί αλλά δεν εξαφανίζεται με τον ρομαντισμό. Αισθητικές επιδράσεις και ταυτοχρόνως γένεση ενός επιστημονικού ενδιαφέροντος για τη μεσαιωνική και νεότερη Ελλάδα και τον πολιτισμό της εκδηλώνεται εκατέρωθεν. Ευαίσθητος δέκτης και κάτωπτρο πάντοτε το περιοδικό έντυπο και ακόμη περισσότερο και οι εφημερίδες. Η συνεισφορά σε άρθρα, ερχόμαστε τώρα στη διάρθρωση του τόμου, βασίζεται στην ανάγκη να μελετηθούν ορισμένα σημαντικά παραδείγματα, τα ονομάζαμε case studies, τα οποία να καλύπτουν ενδεικτικές χώρες υποδοχής μείζωνος σημασίας. Και αυτές είναι η Γαλλία, η Αγγλία, η Γερμανία, η Ολλανδία και η Ιταλία. Δεν μπορώ να αποφύγω να κάνω ένα παραλληλισμό με το πολιτισμικό τετράπλευρο, όπως ονομάστηκε, που κυριάρχησε στις πολιτισμικές ανταλλαγές, οι οποίες συντελέστηκαν σε όλο τον 18ο αιώνα, δηλαδή στον αιώνα του διαφωτισμού. Οι συμβολές που κατατίθενται υποδηλώνουν ότι η ευρωπαϊκή διανόηση παρακολούθησε μέσα από τον διαρκώς τροφοδοτούμενο περιοδικό τύπο της εποχής τις κατακτήσεις του ελληνικού κράτους στον τομέα της προόδου, αλλά και τις αντιφάσεις καθώς και τις αλυτρωτικές προσδοκίες του ελληνισμού.
Εμπλουτίζεται επίσης τη γνώση μας με νέες ψηφίδες και προσεγγίσεις για την ιστορική εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας, της καθαρεύουσας αλλά και της δημοτικής, μέσα στο πλαίσιο της γέννησης του επιστημονικού ενδιαφέροντος για τις νεοελληνικές σπουδές, την ποίηση, την πεζογραφία, το θέατρο. Σε νέα κεφάλαια, εκτός από την εισαγωγική μελέτη που είναι εκτενής, διαρθρώνεται ο τόμος, τα ακόλουθα. Έχουμε πρώτα απ' όλα την περίπτωση της ενσυνείδητης διαμεσολαβητικής δράσης του Μπαρίνου Παπαδόπουλου Βρετού, Κέρκυρα 1828, Παρίσι 1870, ενός συνδετικού κρίκου μεταξύ της Αθήνας και του Παρισιού. Η συγγραφέας του της μελέτης στη θέση Αθήνη τον ονομάζει intermédiaire naturel, φυσικό διάμεσο. Ο Βρετός κινητοποίησε τη γαλλική διανόηση μέσα από την πλούσια εκδοτική του δράση στο δεύτερο μισό του αιώνα. Έπειτα η μελέτη του γαλλικού μακρόβιου περιοδικού 1829-99, Revue des deux mondes, από την Ουρανία Πολυκανδριώτη. Το περιοδικό συνιστά έναν πολιτισμικό θεσμό. Παρόλες τις αλλαγές που συνελούνται, κατά τη μακρά ζωή του, διατηρεί έναν διάβλο με πηγές κλασικιστικού χαρακτήρα, με την εξειδανίκευση της αρχαίας Ελλάδας και την αποδοχή των επίσημων γαλλικών θέσεων. Από τα μέσα του αιώνα, η νεότερη Ελλάδα θεωρείται τμήμα του δυτικού κόσμου, κληρονόμος της κλασικής παράδοσης. Η ανάδυση των νεοελληνικών σπουδών στον φθήνοντα 19ο αιώνα στη Γαλλία και την Αγγλία. Πρόκειται για το γνωστό μας επιστημονικό φύλλο, Annuaire de l'Association pour l'encouragement des études grecques en France, της ομώνυμης Association, που δημιουργήθηκε το 1867, και το αντίστοιχο της Society for the Promotion of Hellenic Studies, 1877. Μελέτημα του Αλέξανδρου Κατσιγιάννη, που ήδη έχει δείξει ένα ενδιαφέρον σε παλαιότερες μελέτες του, για τέτοιου τύπου προσεγγίσεις. Θεσμοί και περιοδικά όργανα προορισμένα για τους λογίους που ήταν αφιερωμένοι στη μελέτη του ελληνικού πολιτισμού και στα οποία προστρέχουμε συχνά ως σήμερα κι εμείς. Η Nouvelle Revue, που προσεγγίζει Δέσποινα Προβατά, είναι ένα περιοδικό στο οποίο πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραματίζει προοδευτικών αντιλήψεων Σαλονιέρ, λογοτέχνης και φεμινίστρια, Ζουλιέτ Αντόν, 1836-1936, αιωνόβια. Διακατεχόμενη από αρχαιολατρία, υπερασπίζεται τον ελληνισμό και τις αλυτρωτικές του επιδιώξεις. Ενστερνίζεται την ιδέα της συνέχειας του ελληνισμού μέσω του Βυζαντίου. Ενδιαφέρεται επίσης για τα νέα γλωσσικά και λογοτεχνικά ρεύματα. Το βρετανικό βικτοριανό περιοδικό γενικής παιδείας Academy απασχολεί τη Γεωργία Γκότση. Εδώ συχνά επιχειρείται να διαφανεί η κοινή γραμμή που ενώνει την αρχαιότητα και τον νεότερο ελληνισμό μέσα από το Βυζάντιο. Δεν μας εκπλήσει αυτό, διότι ακριβώς στο δεύτερο μισό του αιώνα διαμορφώνεται αυτή η έννοια της τρίσιμης οντότητας του ελληνισμού. Έχουμε σημαντικούς Έλληνες μελετητές, τον Ζαμπέλιο, τον Παπαρηγόπουλο, και αντίστοιχα τα θέματα αυτά απασχολούν και την ευρωπαϊκή διανόηση. Προορίζεται για υψηλού επίπεδου Βρετανούς αναγνώστες και αποτελεί όχημα για τον φιλελληνισμό από το 1870 ως τις αρχές του 20ου αιώνα. Θέτει ως στόχο να τονιστούν οι όψεις του νεοελληνικού πολιτισμού που προσελκύουν το ενδιαφέρον των καλλιεργημένων συντελεστών, συνεργατών του τόμου και του κοινού. Το Ιταλικό Nuova Antologia di Scienze Lettere d'Arte, που προσεγγίζει ο Φραντσέσκο Σκαλόρα, κατοπτρίζει τις διακυμάνσεις του Ιταλικού φιλελληνισμού σε συνάρτηση με την πολιτική αστάθεια και τις εξελίξεις, αλλά και το ενδιαφέρον για την ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας για το Βυζάντιο και τη λαογραφική παράδοση. Το ουτοπικού χαρακτήρα πολύγλωσσο γλωσσικό περιοδικό «Ελλάς», που εκδίδεται στο Λάιντεν από το 1889
έως το 1897, χωρίς όμως κανονικότητα, όργανο της Φιλελληνικής Εταιρείας του Άμστερνταμ απασχολεί τον συνάδελφο Λάμπρο Βαρελά. Ήδη το εξώφυλλο αντανακλά το κλασικιστικό του όραμα. Η μελέτη της Μαριλίζας Μητσού διαγράφει την ανάπτυξη των ελληνικών σπουδών στη Γερμανία του 19ου αιώνα. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, ούτως ή άλλως η επίδραση της Γερμανίας σε πολλούς τομείς της επιστήμης είναι καθοριστική για την Ελλάδα στο 19ο αιώνα, μέσα από ποικίλα πεδία ενδιαφέροντος, τα δημοτικά τραγούδια και τη λαογραφία, κληρονομιά του ρομαντισμού, τη λεξικογραφία και την ιστορία της καθομιλουμένης, τη φιλελληνική ιστοριογραφία, τη μεσαιωνική και νεότερη φιλολογία. Αναφέρεται στη μεγάλη συμβολή του Καρλ Κρούμπαχερ, ιδρυτή σεμιναρίου για τη μελέτη της μέσης, της μεσαιωνικής δηλαδή και της νεότερης φιλολογίας, του περιόνιμου περιοδικού του Byzantinische Zeitschrift 1892-1909 και διαμορφωτή ενός ευρύτατου διανοητικού δικτύου. Εδώ θα μιλούσαμε για την ανάδυση ενός επιστημονικού φιλελληνισμού. Οι εφημερίδες της εποχής διαδραματίζουν έναν πολύ σήμαντο ρόλο διαμεσολαβητών. Είναι ακόμη πιο ευέλικτες από τα περιοδικά έντυπα, εννοείται. Αυτό προκύπτει από τη μελέτη της Άλκης της Σοφού για το πώς είδε ο γαλλικός τύπος την Κρητική Επανάσταση 1895-96 και τον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897 που κατέληξε στην ταπεινωτική ήττα. Το καθένα από τα μελετήματα που συγκροτούν τον τόμο, γραμμένο με συστηματικό τρόπο από έγκριτους συναδέλφους, αναδεικνύει ιδιαίτερες όψεις και πλευρές της πρόσληψης της νεότερης Ελλάδας ως μιας ιστορικής συνέχειας, συνυφασμένης με τη διαχείριση της αρχαιότητας από το ευρωπαϊκό κοινό. Αποτελεί μια σημαντική συνεισφορά που εγγράφεται στο πεδίο των πολιτισμικών σπουδών και διαμεσολαβήσεων, διερευνώντας το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς, θέματα που σχετίζονται με τις ιστορικές και φιλολογικές σπουδές μέσα από τα διανοητικά δίκτυα. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.